Γίνει ένας κύκλος. Όλα τα πράγματα κάνουν το δικό τους κύκλο. Και ο δικός μου κύκλος, ως παρουσία στο έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου, κλείνει στο τέλος της θητείας αυτής. Τους λόγους της απόφασής του να μην κατέβει στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Καλαμάτας, εξηγεί ο Βασίλης Κοσμόπουλος, κάνοντας λόγο για ένα κύκλο που έχει κλείσει. Η διαρκής ανασχόληση γίνεται και κουραστική. Πρέπει να είναι κάποιος επαγγελματίας να συντίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία για να μπορεί να αντέχει σε αυτή την επίπονη διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχιστεί αυτή η πορεία, αφού οι δημότες έδειξαν ως μέχρι ποιο βαθμό έχουν εμπιστοσύνη τους και απέναντί μου. Όσον αφορά στο μέλλον της παράταξής του, ξεκαθάρισε ότι τα μέλη της είναι ελεύθερα να ακολουθήσουν την πορεία που θέλουν. Η παράταξη αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που σαν συνδυασμός σταματάει να υπάρχει, δεν θα συνεχίσει με τους ίδιους όρους με τους οποίους μέχρι τώρα πορεύτηκε. Δυστυχώς δεν υπάρχει εκπρόσωπος της παρατάξεως, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί αυτή τη στιγμή, θέλει να ηγηθεί αυτή τη στιγμή. Εσωτερικά. Από τη στιγμή λοιπόν που εγώ σταματάω να υπάρχω σε αυτή την παράταξη, δεν έχω ποτέ το δικαίωμα, δεν κρίνω ότι έχω το δικαίωμα, σαν παράταξη να τοποθετηθούμε μπροστά σε άλλους συνδυασμούς. Τα μέλη είναι ελεύθερα αυτοί, εννοείται, να τοποθετηθούν όπως καθένας κρίνει, νομίζει ότι πρέπει να ακολουθεί στην πορεία του. Να ενταχθούν σε άλλα σχήματα στο μέλλον, σαν υποψήφοι, ή να μην ενταχθούν. Ερωτώμενος για την προσπάθεια των παρατάξεων της μειοψηφίας που έγινε το προηγούμενο διάστημα προκειμένου να βρεθεί πρόσωπο κοινής αποδοχής για να ηγηθεί συνδυασμού που θα διεκδικούσε το Δήμο Καλαμάτας, ο κ. Κοσμόπουλος υπογράμμισε ότι αυτή δεν ευωδόθηκε. Εντάξει, δεν ευωδόθηκε. Κόλλησε και στα πρόσωπα. Η δικιά μου άποψη ήταν ότι χρειαζόταν κάτι διαφορετικό από τους υπάρχοντες συνδυασμούς. Είχα θέσει μάλιστα και τον εαυτό μου έξω από τη διεκδίκηση του επικεφαλής του σχήματος. Δυστυχώς δεν κατορθώθηκε. Αυτό είναι κατανοητό. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό. Έγινε μια προσπάθεια. Οι προσπάθειες άλλες επιτυγχάνουν, άλλες αποτυγχάνουν. Η συγκεκριμένη προσπάθεια δεν ευωδόθηκε. Την ίδια ώρα, ο κ. Κοσμόπουλος έκανε λόγο για μια αναποτελεσματική δημοτική αρχή, κάνοντας σκληρή κριτική στον τρόπο διαχείρισης. Μια περίοδος στην οποία δυστυχώς ο Δήμος είναι αναποτελεσματικότατος. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλον αριθμό. Ναι, μεν μέσα από κάποιες γνωριμίες, μέσα από κάποια έγκυρη ενημέρωση την οποία έχει και μπράβο που την έχει ο κύριος Δήμαρχος ή επιτελής του. Και κατορθώνουμε σε κάποιες προκηρύξεις οι οποίες υπάρχουν να διεκδικούμε χρηματοδοτήσεις, βέβαια με μελέτες τις οποίες ποτέ δεν μάθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή τέλος πάντων οι επικεφαλής από ποιον έγιναν, πώς γίνονται και σε ποιους εκχωρούνται, το ξεπερνάμε, δεν το ξεπερνάμε, αλλά είναι ένα μελανό σημείο στην οποία διαδικασία έχουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις. Πλην όμως υπάρχει πλήρης αδυναμία εκτέλεσης κάποιων έργων. Εγώ προσπαθώ, περπατώντας στην Καλαμάτα, και προσπαθώ να δω ποια έργα ολοκληρώθηκαν. Δύο, με έτοιμες μελέτες, έργα τα οποία είχαν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, ποια έχουν ολοκληρωθεί, η Ιατροπούλου, η τεράστια προσπάθεια και ταλαιπωρία, και άντε να πούμε ένα δεύτερο, ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της Φιλαρμονικής. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι στον αέρα. Ναι.